20 χρόνια, 10 που κράτησε ο πόλεμος στην Τροία και άλλα 10 που έκαναν οι θεοί μέχρι να επιτρέψουν στον Οδυσσέα να γυρίσει στην πατρίδα του, περίμενε η Πηνελόπη τον άντρα της στην Ιθάκη, παλεύοντας υπομονετικά με τους μνηστήρες που σπαταλούσαν την περιουσία του παλατιού και διεκδικούσαν την εξουσία και την ίδια. Η αφοσίωση της πιστής Πηνελόπης και η δικαίωσή της με τον ερχομό του Οδυσσέα και το φόνο των μνηστήρων είναι το θέμα της δεύτερης τραγωδίας. Εδώ που τα λέμε, Νικαρέτη, 20 χρόνια είναι πάρα πολλά. Σκέψου τώρα να φεύγαν τόσο μακριά στον πόλεμο ο Κόρυφος και ο Ανθεμόκριτος. Πόσα χρόνια θα τον περίμενες εσύ να γυρίσει τον Ανθεμόκριτο, ε? Εγώ θα τον περίμενα. Άντρας μου είναι. Ζωντανός να γύριζε και θα τον περίμενα. Δεν λες το άλλο όμως. Θα μπορούσαμε εμείς να τα βγάλουμε πέρα με τα μαγαζιά αν έλειπαν, όπως η Πηνελόπη με ολόκληρο βασίλειο. Και με όλους τους μνηστήρες από πάνω να τις κάνουν τη ζωή δύσκολη. Σώπα τώρα. Αρχίζει το στάσιμο. Να δούμε πώς θα τα πάει ο Φίλων. Αταλάσσι πόματρος αναγκηρών ωραίων ποτέ κλείδων εν πολλίες σημαίνει δίμες ευαρμός της εν καλάμι. Εδώ που τα λέμε και ο δικός μας ο πόλεμος με τους Σπαρτιάτες χρόνια τώρα τραβάει, ε, Ανθεμόκριτε? Κι αν συνεχίσει έτσι, πολύ φοβάμαι μήπως τελικά πάθουμε χειρότερη ζημιά από τους Τρώες. Α, δεν έχει ανάγκη η Αθήνα. Παρά είσαι αισιόδοξος, φίλε μου. Βρε, αυτός που είναι τρίτος στο αριστερό ημιχώριο, μάλλον είναι ο Φίλων. Χορεύουν εξαιρετικά. Έκαναν μεγάλη προετοιμασία. Τρεις μήνες δεν πήγε ούτε μία μέρα στα χωράφια ο Φίλων. Τον ήθελε πολύ ο Φιλοκλής, επειδή και στους προηγούμενους αγώνες τα είχε πάει πολύ καλά. Είχε ασκηθεί στους διθυραμβικούς χορούς της φυλής μας. Τον κοροϊδεύατε πάλι μνηστήρες, αλλά τώρα θα δείτε. Φάσματα, δείγματα, κορίδα, τριτών, εγερέρων.